ήταν περαστικός κάποιος από εσάς. Αυτό που μου είπαν άνθρωποι που πέρναγαν από εδώ ήταν ότι μια κυρία σκόνταψε, πήγε να περάσει το δρόμο από το διάζωμα και σκόνταψε στην άκρη και έπεσε και πέρασε το φορτηγό από πάνω της. Mm-hmm. Αυτό. Όλα σε μια στιγμή δηλαδή, ναι, έγινε, ναι, δεν πρόλαβε να αντιδράσει ούτε εκεί. Όχι, όχι. Από ό,τι άκουσα ήταν πολύ, πολύ άτυχη, πολύ άτυχη στιγμή. Κάποιες φορές ναι, έχω δει να ανεβαίνουν την νησίδα, αλλά είναι ελάχιστα τα άτομα. Τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, λοιπόν, εδώ είναι και ώρα, είναι και δρόμος με μεγάλη κυκλοφορία. Κοιτάξτε, γενικότερα υπάρχει η δυνατότητα στους πεζούς να περάσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν είναι σωστό να ανεβαίνουν την νησίδα. Τα πράγματα είναι λίγο πιο επίφοβα λόγω και των φυτών τα οποία υπάρχουν. Οι οδηγοί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν απολύτως τι γίνεται σε κάθε πλευρά. Οπότε, ναι, νομίζω ότι είναι πιο ασφαλές το να επιλέγουμε σαν πεζοί το χωρισμένο από το κράτος σημείο προσπέρασης του δρόμου παρά οτιδήποτε άλλο. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει γενικά. Οι Έλληνες πρέπει να αλλάξουν το σκεπτικό τους, το να μην θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι δυνατοί, εξαιρετικοί οδηγοί και να προσέχουν λίγο. Δεν γίνεται να πατάμε έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου επειδή περνάει απλά για να πάει στο αυτοκίνητό του. Αυτό το αυτοκίνητο είναι της κυρίας. Πήγε να πάρει τροφή για το σκύλο της και βρέθηκε νεκρή. Τι θα γίνει, θα φρυνούμε κάθε μέρα θύματα? Πού θα πάει αυτό? Εχθές ήταν αυτή η κυρία, αύριο μπορεί να είμαι εγώ, κάποιος γνωστός μου. Τι θα γίνει? We'll be right back.